κακυρά πριν τον ημιτελικό έφυγε η κοπέλα. Δεν θα στρινίσουμε, δεν θα πούμε ένα. Δεν έπρεπε να φύγει κανένα. Μια καλή κουβέντα. Πάμε να δούμε το βίντεο και θα το σχολιάσουμε. Ο κόσμος ψήφισε και μας ανακοίνωσε ξεκάθαρα την απόφασή του. Ο παίκτης ή η παίκτρια που αποχωρεί απόψε από το Survivor είναι η Σταυρούλα Χρυσαϊδή. Από το μυαλό σου αυτή τη στιγμή. Γιώργο, εντάξει, δεν μπορώ να σου πω. Εννοείται ότι στεναχωριέμαι που θα φύγω. Γιατί καλώς ή κακώς έχω φτάσει μέχρι το τέλος. Είμαι πάρα πολύ περήφανη που έχω φτάσει μέχρι εδώ, γιατί ξέρω πώς έχω φτάσει. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα συνεχίσει ο Στάθης. Του το έλεγα, του λέω δεν θέλω, του λέω με τίποτα να αποχωρήσεις. Και πιστεύω πραγματικά ότι μπορεί να φτάσει πολύ ψηλά. Στεναχωριέμαι που δεν θα κάτσω αυτές τις 4 καρέκλες. Γιατί καλός ή κακός, ο κόσμος με είχε κρατήσει 3 φορές. Η τέταρτη ήταν λίγο δύσκολη. Ήμουν μαζί και με ένα φίλο μου, ήταν λίγο περίεργα. Είναι πολύ ανάμεικτα τα συναισθήματά μου. Σταυρούλα, αν και φαντάζομαι την απάντησή σου, οφείλω να σε ρωτήσω. Ποιος θα ήθελες να σηκώσει το έπαθλο του φετινού Survivor? Εντάξει, Γιώργο, αυτό είναι αναμενόμενο. Θα πω, ναι, δεν θέλω να το σηκώσει ο Στάθης. Εννοείται ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα ήθος, ένα χαρακτήρα, ένα σεβασμό. Είναι ένας άνθρωπος καταπληκτικός. Δηλαδή, όποιος τον γνωρίσει και τον έχει στη ζωή του, πρέπει να είναι περήφανος που αυτός ο άνθρωπος είναι στη ζωή σου. Εμένα με τιμά ότι είμαι φίλη του και ότι θα συνεχίσει το παιχνίδι. Και για μένα είναι ο μοναδικός πραγματικά που αξίζει να το πάρει αυτό το έπαθλο. Και ξέρω ότι είναι και για πολύ καλούς σκοπούς. Σταυρούλα, θέλω να σου δώσω συγχαρητήρια για την πορεία στο παιχνίδι. Κατάφερες και έφτασες στους 5 καλύτερους παίκτες του φετινού Survivor. Σε ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σου. Μπορείς να αποχαιρετήσεις τους υπόλοιπους και να αποχωρήσεις. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι είναι έντοιμα η στιγμή που πρέπει να πούμε δεν υπάρχουν νικητές και χαμένοι. Είστε όλοι νικητές από αυτή την εμπειρία του Survivor. Μη στεναχωριέστε. Το πραγματικό Survivor το ζήσατε εσείς. Και τώρα αυτό που έχει σημασία είναι οι αληθινές φιλίες που θα μείνουν για μια ζωή εκεί έξω. Εγώ έτσι θα τα λες πραγματικά ή τα λες έτσι για να μας... Τα λέω από τα βάθη της ψυχής. Να λέει το Γιάννη που λέγει παροιμία. Έτσι δεν πρέπει να λέμε σε τέτοιες στιγμές, γιατί όντως το κορίτσι έφτασε στην πηγή. Ό,τι και να πεις, η Σταυρούλα έφαγε το μεγαλύτερο χαστούκι από όλους. Ήταν πολύ σκληρό τώρα. Μία μέρα πριν αποχωρήσει. Μία μέρα πριν. Αν τελικά είναι αυτό το μεγαλύτερο χαστούκι, το να βρεθεί στον ημιτελικό στο γαλάτσι Λάκ και να φύγει εκεί. Νομίζω ότι εκεί είναι λίγο πιο σκληρό, παιδιά. Όταν φτάνει σε αυτές τις καρέκλες και όταν είναι να καθίσει και τελικά φεύγει. Εντάξει, αν μη τι άλλο, θα έχει φτάσει μέχρι τον ημιτελικό, θα φτάσει σε ένα live με όλου του άλλου. Αλλά τώρα η Σταυρούλα, μία μέρα πριν φύγουν όλοι μαζί, δεν βγει μόνη τη. Έρχεται εδώ, δεν θα προλάβει να δει τίποτα. Μακάρι να γινόταν κάπως με κάποιο τρόπο όλα τα παιδιά να βγαίνουν κερδισμένα, να πέραν τουλάχιστον κάτι τη, ένα ώρα παιδί μου, οτιδήποτε, ένα δώρο, κάτι. Βγαίνουν κερδισμένοι όλοι. Το οικονομικό, παιδιά τώρα. Εδώ που έχουμε φτάσει, νομίζω ότι δεν είναι μόνο το οικονομικό. Δηλαδή και να ξέρει και χρήματα τώρα. Είναι πολλά. Είναι όλο αυτό το ταξίδι. Το πώ έζησε 7 μήνε εκεί, έφτασε μέχρι το τέλο. Θέλει να τερματίσει, ρε παιδί μου, δηλαδή και για το άχτη σου. Να πει έφτασα μέχρι την τελευταία μέρα, το τερμάτισε. Όχι, δεν πιστεύω ότι το βλέπει κανεί έτσι, γιατί όπω όλοι έχουν τονίσει κατά καιρού, λένε ότι πηγαίνουν εκεί για την εμπειρία. Οπότε εντάξει, τι στου 5, τι στου 4. Σωστό. Από τη στιγμή που λες ότι πας για την εμπειρία, άρα
Τώρα το πιστέψαμε αυτό. Μια γελία ακόμη λοιπόν. Εγώ δεν μπορώ να μην το πιστέψω, γιατί μετά θα λένε ότι είμαι κακοπροαίρετος. Οπότε δέχομαι αυτό. Ποιος δεν θέλει στη ζωή του να κοιμηθεί σε ένα σανίδι να τον φάνεται από την Κατσαρίδα.